Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Σάββατο βράδυ. Είναι η χαρά σήμερα που φιλοξενούμε εδώ στο φακόν του Hellenic TV τον Σταύρον Βιολάρη, ο οποίος είναι οικονομικός και πολιτικός αναλυτής και ήταν και υποψήφιος ευρωβουλευτής στην Κύπρο το 2009. Σταύρο, καλώς όρισες στο Hellenic TV. Καλώς σας βρήκα. Ωραία. Σταύρο, να μπούμε στα... Η συζήτηση που θα κάνουμε θα είναι γενική. Πας στα πολιτικά και επίσης ως οικονομικός θα μας μιλήσεις και λίγο για την οικονομία και για την ανεργία εδώ στην Παρικία και επίσης και για την Κύπρο. Αν μπούμε τώρα στο πολιτικό θέμα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει 2 χρόνια σε απευθείες συνομιλίες με τον Τουρκοκύπριον ηγέτη. Πώς τα βλέπεις? Εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κόμμα θεωρούμε ότι το Κυπριακό βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή της ιστορίας του. Δυστυχώς ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και αγνώντας τις προειδοποίησεις του Ευρωπαϊκού Κόμματος μπήκε σε απευθείας συνομιλίες χωρίς προηγουμένως να προηγηθεί μια εμπεριστατωμένη και διεξοδική προετοιμασία η οποία θα αύξανε τις πιθανότητες επιτυχίας των συνομιλιών. Εγκλωβίστηκε μέσα σε αυτές τις συνομιλίες. Οι Τούρκοι, όπως και αναμενόταν, προέβαλαν τις δικές τους διχοτομικές θέσεις και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ίσως και σε μια προσπάθεια να διατηρήσει τις συνομιλίες εν ζωή, προέβηκε σε απαράδεκτες υποχωρήσεις, όπως η παραμονή 50.000 επίκων, εκπεριτροπής προεδρία, σταθμισμένη ψήφος και αποκορύφωμα τελευταία το περιουσιακό, στο οποίο δυστυχώς οι προτάσεις μας εξισώνουν τον παράνομο καταχρηστή των ελληνοκυπριακών περιουσιών με τον νόμιμο ιδιοκτήτη. Κύριε Βιολάρη, κατά την άποψη τη δική σας, πιστεύετε ότι υπάρχει κοινή βάση στις απευθείας συνομιλίες? Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ισχυρίζεται ότι υπάρχει κοινή βάση και ότι αυτή η κοινή βάση είναι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Δυστυχώς όμως το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι διαφορετικά εμείς ερμηνεύουμε το τι θεωρούμε ότι είναι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία και διαφορετικά το ερμηνεύουν οι Τούρκοι. Αυτόν, αν και δυστυχώς ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το παραδέχεται, στην ουσία μπήκε σε συνομιλίες και έδωσε το μήνυμα στη διεθνή κοινότητα ότι ξέρετε, υπάρχει κοινή βάση. Ότι συμφωνούμε στο τι θα συζητήσουμε με τους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι φυσικά ακολουθούν τις εντολές της Άγκυρας. Όπως διαφάνηκε μέσα από τις συνομιλίες, οι διαφορές είναι τεράστιες και δυστυχώς η τακτική του Προέδρου ήταν να προσεγγίσει ο ίδιος τις τουρκικές θέσεις για να μην οδηγηθούν οι διαπραγματεύσεις σε αδιέξοδο. Κύριε Βιολάρη, ειδικά σε αυτό που μας έχει αναφέρει 2 χρόνια απευθείας συνομιλίες με τον Τουρκοκύπριον ηγέτη, πρώτα ο κύριος Ταλάτ και τώρα ο κύριος Έρογκλου, και όπως έχω αναλύσει από αυτά που μας έχει αναφέρει, η άποψή σας είναι ότι πλέον δεν υπάρχει κοινή βάση και πλέον ότι είμαστε στο αδιέξοδο. Βεβαίως, είτε είναι εκεί καταρχήν ο κύριος Ταλάτ είτε ο κύριος Έρογκλου, εμείς θεωρούμε ότι ακολουθούν τις οδηγίες της Τουρκίας και της Άγκυρας. Η στρατηγική της τουρκικής πλευράς οργανώνεται από την Άγκυρα και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, όπως διαφάνηκε, ακολουθεί αυτές τις οδηγίες και προβάλλει τις θέσεις της Άγκυρας. Λοιπόν, τώρα η κοινή βάση ποια μπορεί να είναι από τη στιγμή που οι Τούρκοι προβάλλουν διχοτομικές θέσεις, προβάλλουν συνομοσπονδιακές θέσεις στην καλύτερη, θα έλεγα, με εμείς που ζητούμε μια διεθνή προσωπικότητα, μια κυριαρχία, κοινή οικονομική πολιτική, κοινή εξωτερική πολιτική. Πού είναι η κοινή βάση, δεν ξέρω πραγματικά. Κύριε Βιολάρη, πού βλέπετε ότι, γιατί για 36 χρόνια τώρα, όλοι οι πρόεδροι, 5-6 πρόεδροι που ήταν στην Κυπριακή Δημοκρατία, προσπαθήσαν όλοι από τον Μακάριον μέχρι τον Κυπριανού, μέχρι τον Βασιλείου, μέχρι τον αείμνηστον Τάσον Παπαδόπουλο και τώρα ο Μην, ο κύριος Χριστόφκιας, προσπαθήσαν να λύσουν το Κυπριακό σε απευθείας συνομιλίες. Και αυτή είναι η μόνη λύση για να λυθεί το Κυπριακό. Όμως εσείς πού βλέπετε ότι δεν υπάρχει,
Το πιο δύσκολο για να βρούμε λύση είναι στο περιουσιακό, είναι στη διακυβέρνηση. Πώς τα βλέπετε εσείς? Βεβαίως, ο πιο δύσκολος παράγοντας στην προσπάθεια ανεπίτευξης λύσης είναι οι θέσεις τις οποίες προβάλλει η τουρκική πλευρά. Η Τουρκία, και είναι διακηρυγμένο και το επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Εξωτερικών σε πρόσφατο βιβλίο του της Τουρκίας, ότι έχει η Τουρκία σοβαρά στρατηγικά συμφέροντα στην Κύπρο και δεν πρόκειται, όπως ο ίδιος διακηρύσει, η Τουρκία να αφήσει τα συμφέροντα της στην Κύπρο για να βρεθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Άρα το πρόβλημα είναι η Τουρκία. Το θέμα είναι οι δικές μας πράξεις ποιες είναι, ούτως ώστε να πιέσουμε την Τουρκία προς την κατεύθυνση μιας δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης. Και όπως έχει διαφανεί μέχρι στιγμής, δεν έχουμε βρει τους μοχλούς πίεσης προς την Τουρκία και η ευθύνη βαραίνει και εμάς. Από το 2004 η Κύπρος έχει ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτέλους, για πρώτη φορά έχουμε κάποιον μοχλό πίεσης, έστω στο βαθμό που μπορεί να λειτουργήσει. Κύριε πάνω στην Τουρκία. Όμως, η πίεση δεν ήταν πιο έντονη όταν ο κυπριακός λαός αποφάσισε στο σχέδιο Ανάν και είπαν το μεγάλο όχι με 76%. Ναι, βεβαίως. Ο κυπριακός λαός αποφάσισε να πει όχι στο σχέδιο Ανάν, όχι γιατί δεν ήθελε λύση, απλά γιατί δεν δεχόταν την απαράδεκτη λύση που προέβαλε το σχέδιο Ανάν. Μέσα από το σχέδιο Ανάν, η Τουρκία αποκτούσε περισσότερα από εκείνα τα οποία κατέχει σήμερα με την παράνομη εισβολή, κατοχή και τον επικισμό. Και γι' αυτόν η Τουρκία, τα τουρκικά συμφέροντα προώθησαν το σχέδιο Ανάν μέσω κυρίως της Αγγλίας και της Αμερικής και το έφερα στο τραπέζι. Και φυσιολογικά ο κυπριακός λαός το απέρριψε. Καλώς. Κύριε Βιολάρη, το περιουσιακό, εγώ είμαι πρόσφυγας από τον Καραβά. Θα έχω δικαίωμα, αν πάμε σε λύση, θα έχω δικαίωμα να επιστρέψω στο σπίτι μου στον Καραβά? Με αυτά που διαπραγματεύεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σήμερα, αφιβάλλω. Η θέση δική μας, η πάγια, είναι ότι το δικαίωμα της επιστροφής και της εγκατάστασης τα σπίτια των νόμιμων ιδιοκτητών είναι αδιαπραγμάτευτο. Και σε αυτή βάση βέβαια φαίνεται ότι και με τις απαράδεκτες θέσεις που έχει αναφέρει στο τραπέζι πριν 5-6 μήνες από απευθείας από την Τουρκία, ειδικά με έγγραφα και για το περιουσιακό τα οποία έχουν φτιάξει από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας και τα προβούν στη θέση στις απευθείας συνομιλίας με τον κύριο, με τον πρόεδρο, τον κύριο Χριστόφια. Σε αυτόν το επίπεδο το περιουσιακό είναι και πολιτικό θέμα, είναι και νομικό θέμα, γιατί είχαμε εξελίξεις στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Επίσης εδώ στο κανάλι φιλοξενήσαμε πριν μερικές εβδομάδες έναν νομικό ο οποίος ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αμερική. Γι' αυτό είναι και νομικό το θέμα το περιουσιακό. Βεβαίως, γιατί δεν είναι μόνο το περιουσιακό. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα ατομικά δικαιώματα γενικότερα έχουν κατοχυρωθεί και έχουν θεσμοθετηθεί και στο διεθνές δίκαιο και στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Οπότε η νομική πτυχή του προβλήματος δεν μπορεί να μένει απ' έξω. Φυσικά εννοείται ότι δεν μπορούμε να μπερδεύουμε την πολιτική με την νομική πλευρά. Απλά και οι δύο πλευρές μαζί πρέπει να συμπτυχθούν για να βρεθεί μια δίκαιη λύση η οποία θα κατοχυρώνει τα διεθνή και ευρωπαϊκά δεδομένα.